Η πανδημία και η κακοκαιρία προκάλεσαν μικρές καθυστερήσεις στη διαδικασία της απογραφής στο νομό Ηρακλείου, η οποία λήγει στα τέλη της εβδομάδας. Σε πολύ λίγες μέρες κλείνει η εφαρμογή μας. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Να προτρέψω τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν οι ίδιοι αν δεν έχουν απογραφή να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας. Τα τηλέφωνα είναι 281-0-326-579. Ο Βασίλης Λαμπρινός απευθύνει κάλεσμα στους δημότες που δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα να σπεύσουν, καθώς είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί σωστά ο πραγματικός αριθμός του πληθυσμού, δεδομένου ότι οι τελικοί αριθμοί καθορίζουν χρηματοδοτήσεις και το αναπτυξιακό μέλλον των περιοχών. Γι' αυτό το λόγο παρακαλώ και τους συμπολίτες οι οποίοι τυχόν δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα να φροντίσουν να απογραφούν. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Είναι καθήκον μας εφόσον διαμένουμε σε αυτή την πόλη να απογραφούμε, γιατί η κατάταξη της πόλης ανάλογα με τον πληθυσμό της έχει σημασία ιδιαίτερη σε πολλούς τομείς που αφορούν στο Δήμο Ηρακλείου και ιδία της χρηματοδοτήσης του. Με τον τρόπο αυτό δυναμώνουμε το Ηράκλειο και αυξάνουμε τις προοπτικές του για το μέλλον, δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Νομίζω πως υπογείπεται ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών που δεν έχει απογραφεί μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους. Και θα τους παρακαλούσα, ο Δήμος θα παρέξει και πάσα δυνατή διευκόλυνση που θα τους ζητηθεί, θα τους παρακαλούσα να απογραφούν το ταχύτερο δυνατόν, γιατί η απογραφή θα τελειώσει πολύ σύντομα. Ώστε να ξέρουμε πόσα παιδιά γεννιούνται, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια παιδική χαρά, ένα παιδικό σταθμό, ένα νηπιαγωγείο. Μας δώκαν ένα τηλέφωνο στο σπίτι και μας πήραν τηλέφωνο μετά και τα πάμε. Εύκολη διαδικασία, έτσι. Εύκολη. Είχε απογραφεί στο σπίτι σας, αυτοαπογραφήκατε? Βεβαίως. Από τους πρώτους. Όχι, δεν έχω απογραφεί, δεν έχει τύχει ακόμα. Να απογραφούμε. Απογραφήκατε? Ναι, τώρα. Εντάξει, όλα. Όλα καλά. Βέβαια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 6.000 δημότες του Ηρακλείου δεν έχουν ακόμα απογραφεί, με τη μάχη μεταξύ Πάτρας και Ηρακλείου να συνεχίζεται. Αρκετοί δημότες ευελπιστούν η πόλη του Ηρακλείου να κερδίσει το στοίχημα για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό, αφήνοντας πίσω της την Πάτρα. Απογραφήκαμε, ήρθε όλα καλά. Απογραφούν και οι υπόλοιποι που δεν έχουν απογραφεί, έτσι, περάσουμε βέβαια την Πάτρα. Πώς δεν την περάσουμε? Να την περάσουμε την Πάτρα, γιατί είναι συμφέρον μας. Εν τω μεταξύ, απογοητευτήκαν τα μηνύματα στο σεισμόπληκτο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, καθώς χιλιάδες πολίτες δεν έχουν ακόμα απογραφεί. Εικόνα όμως που δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα λόγω της μετακίνησης των σεισμόπληκτων σε άλλες περιοχές του νησιού και όχι μόνο, όπως σχολίασε ο Δήμαρχος, ο οποίος επανέλαβε την ανάγκη η απογραφή να κινηθεί στα επίπεδα του 2011. Λόγω του ότι με τους σεισμούς 3.000 σπίτια καταστραφήκανε και δεν πήγανε ούτε τα δελτία που πάνε στα σπίτια για να απογραφούν οι άνθρωποι, μας οδηγούν στο φαινόμενο ότι θα έχουμε μια σοβαρή μείωση στο Δήμο μας. Και θα έχουμε και μια μείωση εσόδων για 10 χρόνια, δεν για ένα χρόνο. Το Υπουργείο πρέπει να το δει λίγο θετικά αυτό το πράγμα. Εμείς θα το πολεμήσουμε. Όπως δήλωσε ο Μανώλης Φραγκάκης, η μείωση του πληθυσμού στο πλαίσιο της απογραφής θα είναι αισθητή στα περισσότερα χωριά, με το Δήμαρχο να εκτιμά ότι η μείωση μόνο στο Αρκαλοχώρι αγγίζει τα 1.500 άτομα. Μια μείωση στο Αρκαλοχώρι γύρω στα 1.500 άτομα δείχνει μια μείωση στο Καστέλι γύρω στα 200 άτομα. Σε όλα τα χωριά στα οποία τουλάχιστον ξέρω είναι όλα μείον.